Τα γλυγόρινα! Εδώ είμαι ο ταχυδρόμος, ο Γιώργος. Τα γλυγόρινα! Έχεις γράμμα! Γράμμα, ναι, από τα παιδιά! Ταχυδρόμος! Ταχυδρόμος! Βασανισμέ εν άνθρωπε, ζήτησε το ο τευτέρι, η μοίρα που σε γέννησε να πάει να το φέρει, να το διαβάσεις για να δεις πότε θα τελειώσεις, γιατί έχεις κι άλλα βάσανα ακόμα να απληρώσεις. Καλώς ήρθατε σε μια συζήτηση σήμερα με έναν άνθρωπο που γνώρισε και βίωσε την Ελλάδα μιας άλλης εποχής. Έναν ταχυδρόμο παλαιάς κοπής. Σήμερα έχουμε την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο, ο οποίος υπηρέτησε ως ταχυδρόμος για 35 περίπου χρόνια, από το 1973 έως το 2007. Στα χρόνια του, ο κύριος Γιώργος διένυσε χιλιόμετρα με τα πόδια και το μοτοποδήλατό του, διανέμοντας γράμματα, δέματα και ειδήσεις σε κάθε γωνιά της περιοχής που εργάστηκε. Σήμερα έρχεται να μοιραστεί μαζί μας τις ιστορίες, τις χαρές και τις λύπες μιας εποχής όπου η επικοινωνία τότε είχε άλλη βαρύτητα και άλλη αξία. Καλώς ορίσατε στο χωριό μου. Είμαι ο Γιώργος, συνταξίουχος ταχυδρόμος. Ζω εδώ στην Ποταμούλα, είμαι γεννημένος στην Ποταμούλα. Εδώ όλα από τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα, μεγαλώνοντας από μια οικογένεια πολύτεκνη, 4 αδέρφια ήμασταν. Εγώ είμαι ο τρίτος κατά σειρά, έχω τελειώσει το γυμνάσιο. Σχολείο εδώ πήγες? Σχολείο δημοτικό στην Ποταμούλα, στο κεντρικό δημοτικό σχολείο, διότι η Ποταμούλα είχε 3 δημοτικά σχολεία. Η ζωή τότε στο χωριό, την εποχή τη δικιά μου, εγώ συγκεκριμένα δεν γεννήθηκα στο σπίτι μου εδώ που είναι σήμερα. Γεννήθηκα λίγο πιο έξω από το χωριό, σε μια καλύβα. Μα και εμείς εδώ τη λέγαμε ταράτσα. Τι ακριβώς ήτανε? Ένα πι με χτισμένο τοίχο από πέτρα, σκεπασμένο από πάνω με ξύλα και με ρίκια, και από πάνω είχε χώμα. Αυτό το χώμα το πατάγαμε οι πιτσιρικάδες, ρίχναν και στάχτη από πάνω, για να βουλώσουν οι πόροι, για να μην τρέχει μέσα. Και ήταν μια σάλα όλα. Εδώ τα παιδιά και εκεί οι γονείς. Κοιμόμασταν κάτω, η μάνα μου η Μακαρίτησα μας έβαζε με τη σειρά 1, 2, 3, 4 πάνω σε ένα τσόλι. Το τσόλι είναι ένα μάλινο από μαλλί, από γίδια, και κοιμόμασταν εκεί πάνω. Το πρωινό μας που σηκωνόμαστε να πάμε στο σχολείο, υπερτώ να πω ότι ένα ποσοστό ήταν και ξυπόλυτο. Λοιπόν, ξεκινάγαμε το πρωί να πάμε στο σχολείο, θα μας έβαζε κουρκούτι και θα μας έβαζε τα μπερμπιλόνια. Το μπερμπιλόνι τι ήτανε? Λοιπόν, τριφτάδες τα λένε, αλεύρι με λίγο νεράκι, έκανες βόλους, το βράζαμε, το ρίχναμε μέσα και λίγο τσιγαριστό με το κρεμμύδι, και αυτό ήταν το πρωινό του φαγητό. Στο περισσότερο φαγητό ήταν φασόλια, φακές, ρεβίθια και καμιά φορά στις 10 μέρες καμιά κότα φτιάχνει. Καμιά φορά στις 10 μέρες μπορούσαμε να πάρουμε και λίγο κρέας. Εγώ είχα την τύχη σε αυτό. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, έκανε και τον ψευτό χασάπι. Πρόλαβα να σας πω το εξής, ότι έκανα με κοκορέτσα. Το κοκορέτσα είχε μια δραχμή το ένα το κομμάτι.
ο δε παπάς, ο πατσάς από τον Τράγο, πουλιόντανε 20 δραχμές. Το κρέας είχε 18. Ο πατσάς ήταν ακριβότερος. Και μάλιστα θυμάμαι, ήταν τότε το 20 δραχμό με τα λογάκια, τα σημαίνια. Το οποίο τυχαίνει να έχω ακόμα, να έχω 4-5, τι να θυμάμαι. Τα ρούχα που φορούσαμε ήταν κοντό παντελόνι, ένα μάλινο πλεχτό, καζάκα που λέμε σήμερα, τότε εμείς το λέγανε ζελέ, αυτό ήταν μάλινο. Λοιπόν, και ένα ζευγάρι παπούτσια τα οποία ήταν, πώς είναι σήμερα η... μια μπότα λάστιχο, αυτά ήταν σαν να ήταν παπούτσια, ήταν δυνατά. Δεν είχαν, περιττό να σας πω ότι από κάτω, δεν είχαν πέλμα, τακούνι, που 2-3 μέρες θα πήγαινε στο σχολείο και μετά έγινε από κάτω, ήταν λίγο όλο. Αυτό ήταν τα καλά μας. Κάμια φορά, όλους εκείνους που είχαν τον τρόπο να πάρει κανένα ζευγάρι, δερμάτινα παπούτσια, ήταν και τότε το σκαρπίνι που λέγαμε. Ένα ζευγάρι παπούτσια το περνάγαμε εμείς εδώ με 3 μήνες. Αλλά για να πάει να μας πάρει ο πατέρας μας, άλλα δεν είχαμε. Έπρεπε να έχουμε τα ίδια. Διότι πλέον από το. Σωνόταν από κάτω. Έφευγε. Με ένα ζευγάρι παπούτσια δεν βγάζαμε τη χρονιά. Αλλά δόξα τω Θεώ, μερικές φορές ήταν και. Θυμάμαι συγκεκριμένα, θα πω τώρα ένα ιστορικό. Στο γυμνάσιο μου στην Εύωθρο. Ήταν από το Αρσάκιο των Αθηνών. Ήταν ένας αρχιμαντρίσης, ο Κυλήφης. Τον θυμάμαι συγκεκριμένα, τον έχω δει και στην τηλεόραση πολλές φορές. Ο οποίος μας έστειλε δερμάτινα παπούτσια. Και πήραμε όλοι οι μαθητές, γιατί τα χωριά που ήταν στον Άγιο Βλάση ήταν όλα φτωχά χωριά. Και όταν τα φόρεσες αυτά τα παπούτσια, πώς αισθάνθηκες? Μια μέρα με τη νύχτα. Πώς θα μπορούσε να αισθανθεί ένας άνθρωπος που ήταν όλη τη μέρα με τη γαλότσα που λέγαμε εδώ πέρα. Τα φυλάγαμε αυτά, προτιμούσαμε να πάμε ξυπόλυτα, τα φυλάγαμε να πάμε καμιά Κυριακή στο σχολείο, που να μας φέρανε στην εκκλησία δηλαδή, και με αυτά πορευόμασταν. Η φτώχεια ήταν, έτρεχε, όπως σήμερα μπορώ να πω ότι αρχίζει και η φτώχεια τρέχει και πάλι, αλλά με πολύ κόπο οι γονείς και με πολλά βάσανα κατάφεραν να μας μεγαλώσουν. Μετά το σχολείο υπηρέτησα την πατρίδα μου και είχα και την τύχη και την ευτυχία μαζί με την ειδικότητα που υπηρετούσα εκπαιδεύτηκα για ταχυδρόμους και είχα και την ειδικότητα του ταχυδρόμου. Και πότε έπιασες δουλειά? Απολύθηκα στις 2 Αυγούστου του 1973 και δουλειά έπιασα στις 20 Αυγούστου του 1973. Αμέσως. Πώς ήταν η πρώτη μέρα όταν πήγες για δουλειά? Ένα παιδί από ένα χωριό να το πετάξουν σε μια πόλη, γιατί το τέτοιο να είμαι στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στο Αίγιο, ήταν έπεσε μέσα στον ωκεανό. Δεν γνώριζε κανέναν, ήμουν άγνωστος. Πολύ να το φανταστεί ο καθένας, που ένα παιδί τώρα από το χωριό, μόλις απολύθηκε από στρατιώτες, πήγα και έπεσα στο Αίγιο. Και ακόμα στο Αγρίνιο που ήρθα, σαν ταχυδρόμος που ήρθα στη διανομή, πολύ δύσκολο. Είχα έναν συνάδελφο μικροτερών μου πάρα πολύ, πολύ μικροτερών μου, και τον αποκαλούσα δάσκαλο. Δάσκαλε, για να με μάθει πώς θα να μοιράζω γράμματα. Ήταν δύσκολο. Να μάθεις ένα δρομολόγιο, ένα τομέα που λέγαμε, ταχυδρομικός τομέας λέγοντα. Είχε ένα συγκεκριμένο. Και έπρεπε να μάθεις όλους τους δρόμους, με όλους τους οδούς. Η διανομή γινόταν συνήθως στην πόλη την εποχή εκείνη, γινόταν με τα πόδια. Και ακόμα σήμερα γίνεται. Διότι μηχανάκια δεν υπήρχαν τότε, η υπηρεσία δεν διέθετε. Λοιπόν, οπότε ξαναγκαστικά όταν είναι και η αγορά, υπήρχαν και αυτό τα πιο δύσκολα είναι, να είσαι μέσα στην αγορά, δεν μπορεί να χρησιμοποιείς μηχανάκι. Το να ξεκινήσεις να πας σε ένα συνοικισμό μέσα από μια πόλη, σε ένα προάστιο, είναι εντάξει, πάρε με το μηχανάκι. Μέσα στην πόλη από κατάστημα σε κατάστημα είναι αδιανόητο. Πρέπει να έχεις την τσάντα στην πλάτη και πηγαίνεις από πόρτα-πόρτα. Ο επάγγελμα του ταχυδρόμου τότε την εποχή εκείνη πάνω απ' όλα έπρεπε να είσαι ένστολος. Ένστολος. Είχαμε στολή γραβάτα, ειδικό κουστούμι, καπέλο. Λοιπόν, την τσάντα σου, την τρομπέτα σου. Η τρομπέτα συνήθως δεν τη χρησιμοποιήσαμε στην αστική διανομή μέσα στις πόλεις.
την χρησιμοποιούσαν όταν πηγαίναμε σε χωριά. Με την τρομπέτα ακουγότανε και μαζεύονταν οι χωριανοί για να πάρουν τα γράμματα. Τα έχεις ακόμα τώρα? Τα έχω και βέβαια, τα έχω τάκου και μίλια, διότι έχω πει στα παιδιά μου ότι αυτά ήταν τα εφόδια που ο πατέρας σας μεγάλωσε και με αυτά έπρεπε να απορριφθούμε. Συνήθως τι αντικείμενα παραδίδατε? Στο ταχυδρομείο ό,τι υπήρχε, ό,τι μπορεί να φανταστείς, δίναμε, μοιράζαμε, ερχόντουσαν. Γράμματα εξωτερικού, εσωτερικού, δέματα, επιταγές, διάφορα από κοινωνική πρόνοια. Δηλαδή, όπως σήμερα υπάρχουν και οι πρόνοια, τότε υπήρχαν γραφεία της κοινωνικής πρόνοιας που δίναμε βοήθεια σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν με προβλήματα υγείας, άλλος ήταν ανάπηρος, άλλος ήταν κουτσός, άλλος τράβος. Όλα αυτά τα μοιράζαμε εμείς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Μοιράζαμε τα πάντα, τα πάντα. Χρήματα, ιδέοι, τον ΟΤΕ, τα πάντα, τα πάντα. Οτιδήποτε υπήρχε. Έχω κάνει διανομή και συνήθως μαζευόντουσαν στα σπίτια, στο χωριό εκεί που ήμουνα, μην ονοματίζω εκεί που ήμουνα. Λοιπόν, 10 γέρ. Σε ένα σπίτι, με, όπως καλή ώρα λοιπόν, εδώ είχε και 100 που λέμε, ισόγειο. Μαζευτήκαν 8 γιαγιάδες να τις πληρώσω. Αύγουστος μήνας, κάθε γιαγιά που πλήρωνα, έδωνα το απόκομα της επιταγής που έγραφε πόσα λεφτά, παίρνει τα λεφτά. Για τον αγράμματο πάντα υπογράφανε 2 μάρτυρες. Αφού πλήρωσα όλες τις γιαγιάδες, λοιπόν, λέω εντάξει, τα πήρα τα χρήματά σας όλοι, εντάξει. Έρχεται μια γιαγιά και μου λέει, εγώ Γιώργο τα χρήματα δεν τα πήρα. Κάνω check-up τώρα στα χαρτιά μου, βλέπω πληρωμένη. Μήπως δεν τα έχω δώσει, λέω, τα λεφτά, δεν κι εγώ. Στενοχωρήθηκα. Λέω, εάν τα έχω δώσει ή δεν τα έχω δώσει, όταν θα πάω στην υπηρεσία, στο γραφείο και θα κάνω κοντρόλ, θα το βρω. Παρά τα αυτά στενοχωρήθηκα και οπότε λέω, ζούσε η γιαγιά, η νύφη και η πεθερά. Ακόμα πιο γιαγιά. Γύρω στα 95 η γιαγιά και η νύφη της 85. Λέω, θα έχω συγχωρέσει την κιόλας. Λέω, θα μου βάζει ένα ποτηράκι νερό, λέω, κρύο, λέω, στενοχωρήθηκα. Λέω, από το ψυγείο. Λοιπόν, και πάει μέσα να μου φέρει νερό και βάζει φωνές και μου λέει, Γιώργο, τα λεφτά. Λέω, πού τα βρήκε? Τα είχε η γιαγιά και τα πάρει μαζί με το χαρτί και τα έβαλε στον καταψύχτη από το ψυγείο. Και πήρε να πάρω νερό και τα βρήκα εκεί μέσα. Έτσι τελείωσε η ιστορία. Όταν τα χρήματα τα είχα δώσει. Και η γιαγιά το είχε χαμένο και πήγε τα έβαλε μέσα στον καταψύχτη. Ποια ήταν η σχέση σας με τους κατοίκους της κάθε περιοχής που εργαζόσασταν? Στο μεγάλο ποσοστό, πλην ελαχίστων, οι σχέσεις του ταχυδρόμου ήταν πάντα αγαθές και συνεργάσιμη και όλα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Δεν είχαμε προβλήματα τέτοια. Δεν ήμασταν, ξέρεις, την εποχή εκείνη που φυλαγόντουσαν από τις υπηρεσίες διώξεως. Εμείς ήμασταν από τις υπηρεσίες, οι οποίες περίμενε ο άλλος την επιταγή του. Αν θα έρθει, πληρώνανε τότε από ζημιώσεις στον ΟΓΑ. Λέμε για διαχείριση σε χρήματα, για πολλά λεφτά την εποχή εκείνη. Εν συγκρίση δηλαδή με εντάξει, με τα σημερινά δεν μπορώ να πω, αλλά ήταν πάντα αγαθές. Σου λέει, μήπως ήρθαν οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Μήπως ήρθε εκείνο, μήπως ήρθε εκείνο. Είχαμε πάντα σχέσεις αγαθές. Ειδικά όταν έδωνα γράμμα αποξενιτεμένο, ήταν άστρο, ήταν κάτι άλλο. Υπήρχε η χαρά, υπήρχε το κλάμα, υπήρχε το συνέστημα. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ήταν φορές που τα διάβαζες κιόλας? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως. Θα ήθελα να πω και ένα άλλο, το οποίο έζησα. Θα σας το πω όπως ακριβώς. Να μην πω σε πιο γραφείο, δεν θέλω τώρα. Είναι κάτι υπηρεσιακό το οποίο μας τα μαθαίναν. Όταν μέσα σε ένα ταχυδρομείο, που είμαστε 5 ταχυδρόμοι,
έρχεται ένα γράμμα και δεν τον ξέρει κανένας. Ο προϊστάμενος μας φωνάζει και λέει: «Παιδιά, αλλά εδώ οι πέντε ταχυδρόμοι. Γνωρίζεις αυτό το όνομα? Όχι. Γνωρίζεις αυτό εδώ το όνομα? Όχι. Γνωρίζεις αυτό εδώ το όνομα? Δεν τον ξέρω». Και το επέστρεφες σαν άγνωστο. Οπότε στο ταχυδρομείο έρχεται ένα γράμμα με την εξής διεύθυνση: «Κύριον Νικολών, Βοσκών Εγών, επί της Εθνικής Οδού Βόνιτσας Αθηνών». Τελικά, ρε παιδιά, αυτό τι λέει εδώ πέρα? Οπότε ένας συνάδελφος που τον ήξερε λέει: «Προϊστάμενε, ξέρω εγώ ποιος είναι», λέει. «Θα το ανοίξουμε και θα δεις ότι είναι αυτού». Είχε το δικαίωμα ο προϊστάμενος να το ανοίξει ενώπιον μας. Λοιπόν, οπότε ανοίγει και βλέπει μέσα μια φωτογραφία, έναν ο οποίος είχε γίδια και πέρασε μια τουρίστρια και τον έβγαλε φωτογραφία και του την έστειλε από την Ολλανδία. Και έλειξε εκεί. Η χαρά από τη δικιά μου, από τη δουλειά μου είναι όταν τελείωνα την ημέρα μου, έκανα τα χαρτιά μου, τα φτιάχνα το ένα το άλλο, είναι να είμαι σωστός με τον κόσμο και σωστός με τα προβλήματά μου. Περιττώ να πω το εξής, ότι ένας συναδελφός μου δώσε μια συμβουλή, την οποία θα τη θυμάμαι, υπηρέτησε την καταγωγή για αυτός, μια και διατέλεσε και ένα χρονικό διάστημα μέσα σε γραφείο και ήμουν μόνος μου και μου έλεγε: «Γιώργο», είχα χρηματοκιβώδιο και μου έλεγε: «Το κουτί θα προσέχεις, τα χαρτιά τα φτιάχνεις τα αύριο άμα είναι λάθος». Μεγάλη κουβέντα. Διότι όταν ερχόταν κάποιος, ένας επιθεωρητής που έρχονταν πάντα, με το που είχε το πόδι του μέσα μου, λέγε: «Άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, να δω τι υπόλοιπο έχει σήμερα. Είναι σωστά τα χαρτιά? Δεν μου είπε κανένας, φέρε μου τα χαρτιά σου να δω τι». Εκείνη την εποχή σας καθοδηγούσαν οι ανώτεροι σας για να οδηγήσετε τον κόσμο στον φιλοτελισμό? Ναι, βεβαίως. Έγινε όταν είχε δικό τομέα στο κάθε γραφείο. Είχε άνθρωπο που ασχολούνταν με αυτά, με τον φιλοτελισμό. Βέβαια. Ήταν και αυτό ένα χόμπι για δύο μέρες μόνος. Είναι συλλέκτες. Οι οποίοι είχαν. Βέβαια. Και τον θυμάμαι, τον φιλοτελισμό τον θυμάμαι από τότε που πρωτοδιορίστηκα από την Αχαΐα. Τι σας λείπει περισσότερο από εκείνη την εποχή? Όσον αφορά τον ταχυδρόμο, εντάξει, ήξερα ότι κάποια μέρα θα φύγω μια σύνταξη. Με σύνταξη. Εκείνο που μου λείπει είναι οι άνθρωποι που συνεργάστηκα, που πάω σήμερα και ρωτάω τι κάνει ο Γιώργος και μου λέει: «Έχει φύγει από τη ζωή», τι κάνει ο Θανάσης, «Έχει φύγει από τη ζωή», τι κάνει εκείνος. Εκεί στενεχωριέμαι. Στενεχωριέμαι, γιατί είμαι με ανθρώπους που ήμασταν κάθε μέρα παρέα εκεί πέρα. Γιατί ο ταχυδρόμος υποχρεωτικά θα περάσει από την κάθε σπίτι, από την κάθε γειτονιά σε καθημερινή βάση. Πλην Σαββατοκύριακο και αργίες. Μου λείπει. Και μου λείπει και αυτό το σύστημα μέσα. Ασχέτως που με κουράζει, γιατί όσο και να δεις, τα 35 χρόνια κουράζει. Αλλά αναπολύς. Υπηρέτησα στο Αίγιο 4 χρόνια, στο Ξερόμερο 20, στον Ιδρύ Λευκάδος 3 και στο Αγρίνιο 6. Και μετά συνταξιδοτήθηκα. Σύνολο 34. Με 34 χρόνια πλήρες. Σήμερα πώς είναι η μέρα σου? Σήμερα σας παρεμφερεί μετά τις μέρες αργίας και τότε που ήμουν στο ταχυδρομείο, πήγαινα για κυνήγι. Είναι μεγάλη ιστορία. Ξεχνούσα τα πάντα. Έφευγα, παίρνω τα σκηνή μου, πήγαινα στο βουνό, πήγαινα στον κάμπο. Λοιπόν, πέρναγα την ημέρα μου ευχάριστα. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είμαι στο χωριό, με τα κατοικίδια, με τις γάτες μου, με τα σκυλιά μου, με τις κότες μου, με τα γαλιά μου, με τα περιστέρια τα οποία είχα πάρα πολλά και τελικά δεν έμεινε ούτε ένα. Λοιπόν, βγαίνω για καμιά ωρίτσα στο καφενείο, όχι παραπάνω, μία ώρα, μία μισή. Δεν πίνω ποτά και δεν έπαινα ποτά, γιατί αν έπαινα ποτά θα είχα φύγει από τη ζωή προπολού. Και περνάω μια χαρά. Έχω δύο αγάπες. Τη μία είναι από το κυνήγι, το οποίο δεν φεύγει μέσα στην καρδιά μου, και μετά ασχολούμαι με την παράδοση. Γιατί είμαι και λίγο νέος. Και τι κάνεις? Κάνω συλλογή. Ό,τι παλιό υπήρχε, ό,τι είχε ο παππούς μου, ο πατέρας μου, ο θείος μου. Ό,τι είχαν εδώ και 50 και 60 και 70 χρόνια και 100 χρόνια. Τραγουδάς κιόλας, κύριε Γιώργο? Και βέβαια τραγουδάω, και τραγουδάω παραδοσιακά τραγούδια.
Ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με την παράδοση. Με δημοτικά, με κλέφτικα, ρουμελιώτικα, υπηρώτικα, πελοποννήσια και τίποτα άλλο. Άντε να πεθαίνα, να πεθαίνα και να βρέχε. Ωραία να πεθαίνα και ένα βρέχε ένα αργή σου να με εθάψουν. Άιντε να δω κι όλους, να δω κι όλους τους φίλους μου. Ωραία να δω κι όλους τους φίλους μου, αν κλάψανε για μένα. Άιντε να δω και τι, να δω και τι, να αγάπη μου. Ωρε να δω και τι, να αγάπη μου, τα αμά βραν θα φορέσει. Παπασιδέρης τώρα και Δημήτρης Ζάχος με τη Βοσκοπούλα αγάπησα. Μια Βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη, μα την αγάπησα πολύ, ήμουν αλλαλητό πουλί. Ήμουν αλάλιτο πουλί, 10 χρονών αγόρι. Μια μέρα που καθόμαστε στα χόρτα θυσμένα, Μαριό της λέω σ' αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω. Μα ντρέπομαι να σου το πω, τρελαίνομαι για σένα. Από τη μέση μ' άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και μου είπε μ' αναστέναγμο, γιατί σ' αγάπη στον καημό, γιατί σ' αγάπη στον καημό, είσαι μικρός ακόμα. Το ξερόμερο μου είπανε κάτι το οποίο θα το πω και θα το θυμόσαστε. Ο ξένος και ο πόταμος τον τόπο του γυρεύει. Και αυτό λέει πολλά. Τον αγαπάς τον τόπο σου. Και βέβαια τον αγαπάω. Αλλά έχω και έναν αδερφό που πίσω έξω στο εξωτερικό στην Αυστραλία και μου είπε την εξής, 55 χρόνια στην Αυστραλία. Του λέω, αδερφέ, τι δεν σηκώνεσαι να φύγεις, να έρθεις, λέω, στην Ελλάδα, τι συνταξιούς και τα λοιπά. Και μου είπε την εξής κουβέντα. Είναι κακό, αδερφέ, μου λέει, να γνωρίσεις δύο πατρίδες. Και βέβαια τον αγαπάω τον τόπο μου. Και βέβαια τον αγαπάω. Εκεί που γεννήθηκε ο άνθρωπος, εκεί έχει την ιδιαίτερη αγάπη. Ας είναι το πιο χειρότερο κατσικοχώρι. Με 2 σπίτια, με 3, με 5. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου θέλουν να με θυμούνται όπως είμαι τώρα που έχω τα λογικά μου, που είμαι μια χαρά. Γιατί αν δεν ξέρω ποιον, μηδέν απλό του τέλους κατάρι. Δεν λέγανε οι αρχαίοι. Μηδέν απλό του τέλους, ποιος το είπε. Μακάριζε. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πού καταλήγει. Να με θυμούνται όπως είμαι σήμερα, που είμαι λογικός, που έχω τα μυαλά μου, που έχω την υγειά μου, μπορώ να τα βλέπω, να με βλέπω, να χαίρομαι, να χαίρονται. Τα εγγόνια μου εύχομαι να γίνουν πρώτα άνθρωποι και μετά το επάγγελμα, τα πλούτη ή τη φτώχεια.
πρώτα άνθρωποι. Με τη σημασία της λέξης που σημαίνει ο άνθρωπος. Να είναι συγκρατής, να είναι ευγενικός, να μπορεί να νιώσει και τον πόνο του αλλού και τη χαρά και τη λύπη και τη φτώχεια και τα πλούτη και την κακομεριά. Τα πάντα, να μπορεί να το νιώσει όμως. Τι να το κάνει, άμα βάλεις παροπίδες εδώ, γιατί είναι σήμερα και κλείνω. Το 1821 κολοκοτρώνησε όλοι οι αγωνιστές για την πατρίδα μας. Ξέρεις τι λέγανε, νύνε υπερπάντων ο αγώνα, ο αγών. Πάνω απ' όλα είναι ο αγώνας για να απελευθερωθούμε. Τι λέει η σημερινή κοινωνία, νύνε υπερπάντων το συμφέρον. Σε μια κοινωνία που συνεχώς μετελάσσεται, μέσα από αυτή τη συζήτηση σήμερα, ταξιδέψαμε νοερά σε μια Ελλάδα αλλιώτικη, γεμάτη ανθρώπινες ιστορίες. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κύριο Γιώργο, που με χαρά μας υποδέχτηκε στο χωριό του και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από τη δική του ζωή. Σας ευχαριστώ και εγώ που με τιμήσατε και ήρθατε στο χωριό μας και κάναμε αυτή τη σημερινή εδώ εκδήλωση. Λοιπόν, να δείτε κι εσείς πού είμαστε, ποια είναι η ποταμούλα, πώς ζούσα κι εγώ με τη δουλειά μου και πώς μεγαλώσαμε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Μου πάρει το χαϊδεμένο μου, μου πάρει παρήγγειλε τα ειδόνι, με το πέτρο χελιδόνι, να του παραπονιαρίκο, να του πλέξω τη φωλιά του, με τα χρύσο πουπουλά του, του παρή παραπονιαρά μου, παρήγγειλα κι εγώ, του παρή παρήγγειλα κι εγώ, που έχω χρόνους, μήνες να σε δω.